εκπρόσωπος τύπου του Παγκύπριου Συνδέσμου Επαγγελματιών Εκδηλώσεων. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Καπαρή. Σας χαιρετώ. Όλα του γάμου δύσκολα ή θα χορέψουν τα ζευγάρια το χώρο του Ισαΐα φέτος? Τι θα γίνει? Θέλω να πιστεύω ότι σιγά σιγά ξεκλειδώνουμε. Δειλά τώρα το τελευταίο 15ήμερο Μαΐου θα γίνουν πολύ λίγοι γάμοι. Δυστυχώς οι πλήσκοι έχουν αναβληθεί γιατί έχουν καθυστερήσει πάρα πολύ να μας δοθεί το χρονοδιάγραμμα. Και βέβαια το πρωτόκολλο που διέπει την διενέργεια δεξιώσεων. Θα έχουμε περισσότερες βαφτίσεις τώρα αυτών των καιρών και μετά από την 1η Ιουνίου με το καλό θα ξεκινήσουμε και γάμους όπου θα μπορούμε να έχουμε και δεξιώσεις cocktails και πιστεύω ότι όσο θα περνούν οι μέρες θα αυξάνονται και οι αριθμοί που θα επιτρέπονται να παρευρίσκονται στις εκδηλώσεις που διοργανώνουμε και θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας σιγά σιγά. Ναι. Προέβησε κάποιες ανακοινώσεις τώρα ο Υπουργός Υγείας. Παρόλο που δόθηκε ένα σχεδιάγραμμα και ένα χρονοδιάγραμμα για αυτές τις εκδηλώσεις, δεν ανακοινώθηκε κάτι περαιτέρω. Και είναι πολλές οι απορίες των μελών υφών. Οι καλεσμένοι θα είναι με τη μάσκα, τι θα γίνει εντός του Ιερού Ναού, τι θα γίνει μετά στο ντίνερ και όλα αυτά. Περιμένουμε και ελπίζω ότι θα το έχουμε εντός της ημέρας το πρωτόκολλο που θα μας επιτρέψει να επαναλειτουργήσουμε τη Δευτέρα. Εννοείται ότι ήδη έχει καθυστερήσει πάρα πολύ αυτή η διαδικασία, γιατί ανοίγουμε τη Δευτέρα και δεν ξέρουμε με ποιον τρόπο θα λειτουργήσουμε. Τα ζευγάρια μας είναι στην αναμονή, όπως και οι επιχειρηματίες. Οπότε θεωρούμε ότι θα λειτουργήσουμε τουλάχιστον με τα δεδομένα που είχαμε τον περασμένο Σεπτέμβριο, που είχαμε πάλι καταθέσει εμείς το πρωτόκολλο και είχαμε εξηγήσει με ποιους τρόπους θα λειτουργούν οι επιχειρήσεις μας για να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα διασποράς του ιού. Τώρα μένουν να κλειδώσουν κάποιες λεπτομέρειες, μια που έχει μπει στο η φαρέτρα μας η εμβολιαστική κάλυψη και αφού οι καλεσμένοι που θα έρχονται στις εκδηλώσεις μας, οι πλήστοι θα είναι είτε εμβολιασμένοι είτε με τεστ, δεν υπάρχει τότε λόγος να υπάρχουν σοβαροί περιορισμοί όσον αφορά το γλέντι πρώτα απ' όλα. Τις πίστες εννοείται, την πίστα. Την πίστα, είναι πολύ πολύ βασικό. Ναι. Οι γάμοι είναι για να διασκεδάζει ο κόσμος, οπότε είναι σημαντικό να μας δοθεί η πίστα. Και επίσης εκείνο που για μας θεωρείται αυτή τη στιγμή κόκκινη γραμμή, είναι το θέμα του ωραρίου. Ναι. Ακόμα και αν στις υπόλοιπες πτυχές της οικονομίας υπάρχει περιορισμός στην ώρα που σταματάει η κυκλοφορία, στους γάμους είναι αδιαπραγμάτευτο. Το γαμήλιο γλέντι πάει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ναι. Δεν μπορεί να γίνουν. Δεν το επιτρέπουν οι καιρικές μας συνθήκες να ξεκινάμε πιο νωρίς. Οπότε, εκ των πραγμάτων, οι δεξιώσεις ξεκινάνε μετά τις 8 το βράδυ και δεν είναι δυνατόν να τελειώσουν πριν τις 12 για να προλάβουν να επιστρέψουν οι καλεσμένοι στο σπίτι τους και πολλοί που θα είναι από άλλες επαρχίες να πρέπει να φεύγουν μια ώρα πριν. Σωστά. Για να προλάβουν να είναι στις 12 στο σπίτι τους. Ναι, υπάρχουν ακυρώσεις, έχουν ακυρωθεί γάμοι για το Μάιο, φαντάζομαι πως ναι, για τον Ιούνιο, τι γίνεται? Για τον Ιούνιο πολύ λίγοι έχουν προχωρήσει σε αναβολή. Οι πλήστοι είναι σε αναμμένα κάρβουνα, περιμένουν να εκδοθεί αυτόν το πρωτόκολλο που το περιμένουμε εδώ και 2 μήνες, για να δουν πώς θα προχωρήσουν με τον προγραμματισμό τους. Μάλιστα. Τώρα, κυρία Καπαρή, όσο αφορά τις επιχειρήσεις, οι γάμοι, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν με βάση το πρωτόκολλο που θα ανακοινωθεί και με βάση αυτόν τον αριθμό καλεσμένων, θα είναι βιώσιμοι για τους επιχειρηματίες? Δεν έχουμε ψηλές απαιτήσεις. Αυτή τη στιγμή για μας σαν επαγγελματίες σημαντικό είναι να εξυπηρετήσουμε τους πελάτες μας. Η γνώση μας δεν θα έχουμε τα περιθώρια που είχαμε πριν 2 χρόνια. Εκ των πραγμάτων, όταν ο αριθμός των καλεσμένων μειώνεται, τα πάγια κόστη διαιρούνται σε πιο μικρών αριθμών, άρα δεν υπάρχει περιθώριο. Όμως, σαν σωστοί επαγγελματίες, πρέπει να εξυπηρετήσουμε. Ενδεχομένως να παρουσιαστούν περιπτώσεις όσον αφορά τουλάχιστον το φαγητό, που θα πρέπει, ή τους χώρους δεξιώσεων καλύτερα, που θα πρέπει να ανεβεί το κόστος. Γιατί εάν ανάψουμε τα φώτα σε μια μεγάλη αίθουσα δεξιώσεων ή χτήμα, είτε έχουμε 400 πελάτες, είτε 1000, το ίδιο είναι το κόστος μας. Οπότε τώρα, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει να διαιρεθεί αυτό το κόστος και να μετακυλιστεί κατά κάποιον τρόπο και στον πελάτη. Σαφώς θα αναλάβουμε το μεγάλο κόστος σαν επιχειρήσεις. Αλλά υπάρχει ενδεχόμενο, ναι, κάποιες περιπτώσεις να ανεβεί το κόστος για τον πελάτη. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Καπαρή. Εν αναμονή, Μελώνη Φιαλά και εσείς ήδη για το πρωτόκολλο, για το πώς θα γίνουν αυτές οι εκδηλώσεις. Ευχαριστούμε πολύ, θα είμαστε σε επικοινωνία. Τώρα, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τι γίνεται. Με τους χιλιάδες εκπαιδευτικούς υπολογίζονται γύρω στις